Ενωσιακό πρωτάθλημα K16 σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι ΕΠΣ δράμα στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον γκολ που έψαχνε και πήρε μια νίκη γοήτρου απέναντι στην ΕΠΣ Ερών με σκορ 1-0 αντίθετα με το K14 της δραμηνής ομάδας το οποίο εξασφάλισε την πρόκριση της στην επόμενη φάση. Η ΕΠΣ δράμα δεν τα κατάφερε, ουσιαστικά είναι ρυθμιστής για την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση σε αυτό τον όμιλο αφού τελευταία αγωνιστική την άλλη Τετάρτη στο γήπεδο της Νέας Αμισού υποδέχεται την ομάδα της Χαλκιδικής. Αν κερδίσει ευνοείται η ομάδα του Κιλκής, αν χάσει προκρίνεται η ομάδα της Χαλκιδικής. Ρέφερε της αναμέτρησης ο κύριος Κοτινούδης Άγγελος με βοηθούς τον κύριο Τιαρινίδη και τον κύριο Ξιδιά. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες με τις οποίες παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες και πρώτα για το K16 της δραμηνής ομάδας με Νάνο στο τέρμα, Χασιλίδης, Γεωργιάδης, Μιχάλης, Λουκίδης, Αλκίδης, Αθανασίου, Εμμανουηλίδης, Εξουζίδης, Ιορδάνης, Ιωαννίδης Μιλτιάδης, Μαλώση και Ζεδαμάνης στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο για την δραμηνή ομάδα είχαμε τους Γεωργιάδης στο Ημενίδη, Ιορδανίδη Ευσταθίου Κουντουρά, Παρασκευαίδη Σύρτα Σολάκη και Πολυχρονάκη. Για τους φιλοξενούμενους της ομάδας των Σερών, αρχικό σχήμα Αργυρίου στο τέρμα, Αναστασιάδης Καρακολίδης Γιαννακάκης, Νάσος Δοφούδης Καραμανάβης, Καρακούτης Τίλιος Χάσογλου και Κυριακού στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο για την ομάδα των Σερών, η Κύρδας, Κατσιαούνη, Στέφος Αγοραστός, Γιάντσογλου, Νάκου, Λεπτοκαρίδης, Χαρισούδης και Τέσας. Εδώ ο ρέφερι της αναμέτρησης με τους δύο αρχηγούς, με τις άσπρες εμφανίσεις η ομάδα των Σερών, η αρχηγή των δύο ομάδων και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε με ένα εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο για την δραμηνή ομάδα. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης με την κάθετη πάσα του Μαλώση για τον Μιλτιάδη Ιωαννίδη, το center forward της δραμενής ομάδας, αλλά είναι σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Στην πρώτη προσπάθεια επίθεσης για την δραμενή ομάδα, γήπεδο Ξηροποτάμου και αυτό το παιχνίδι εδώ, η μπαλιά από τον Μαλώση, σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside του Μιλτιάδη Ιωαννίδη στο ξεκίνημα του αγώνα. Το γκολ βέβαια δεν θα μετρήσει, ο βοηθός σήκωσε τη σημαία. Και άλλη μια φορά, όπως κάνουμε πάντα, δύο replay σε όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση για την δραμηνή ομάδα. Πολύ κόσμος και στο μάτς των νέων, στο γήπεδο Ξηροποτάμου και από τις δύο πλευρές. Ένα καλό σουτ για την σεραϊκή ομάδα εκεί με το νούμερο 2. Ο Αναστασιάδης ήταν ο παίχτης που έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια για την ομάδα των Σερών. Θα γίνει μια προσπάθεια, νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία από το νούμερο 7. Για την ομάδα των Σερών ήταν εκεί ο Καραμανάβης, ο οποίος έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Νάνου. Εδώ ξανά η προσπάθεια, η σέντρα. Καραμανάβης μπαίνει στη φάση, δεν υπάρχει offside. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη στιγμή για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ. Νέα προσπάθεια για την ομάδα των Σερών. Είπαμε ήταν σχετικά ισορροπημένο το παιχνίδι. Πάλι πάσα για τον Καραμανάβη, ο τερματοφύλακας του Άρη Καλαμόνα. Ο Νάνος βγαίνει γρήγορα και μπλοκάρει την μπάλα. Προσπάθεια επίθεσης για την δραμηνή ομάδα, θα γίνει μια παλιά πλάγια για τον Γεωργιάδη, τον Μιχάλη έκανε την πάσα, το σούτ εκεί στο πέσιμο από τον Μαλώση, θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας των Σερών. Εδώ Μαλώση, ο παίκτης που έκανε το σούτ, είμαστε πάντα σε στιγμιότυπα από το πρώτο μέρος, εδώ και πάλι η επανάληψη, το σούτ του Μαλώση πέφτοντας, καλή επέμβαση από τον goalkeeper, έσκασε και μπροστά η μπάλα, κατάφερε να την μπλοκάρει. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα των Σερών. Όπως είπαμε και η σεραϊκή ομάδα αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυριακού να εκτελεί αυτό το φάουλ. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, ένα καλό σουτ από πλάγια, η μπάλα θα περάσει out, χάνεται η ευκαιρία. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου ημίχρονου, ένα φάουλ για τη δραμηνή ομάδα μέσα στην περιοχή, η μπάλα προωθήθηκαν εκεί και τα στόπερ, έγινε η κεφαλιά χωρίς αποτέλεσμα και το φινάλε του πρώτου ημίχρονου από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 0-0, όπως είπαμε, το πρώτο μέρος για τις δύο ομάδες. Πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης για τη δραμηνή ομάδα. Θα γίνει μια μπροστινή παλιά. Εδώ βγαίνει ο goalkeeper, το πλασέ. Και εδώ είναι η εσχάτη των ποινών, το πέναλτι που δίνει ο ρέφερι της αναμέτρησης παρά τις διαμαρτυρίες των επεκτών των Σερών. Πέναλτι λοιπόν για την δραμηνή ομάδα στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπετε πώς πανηγυρίζουν εκεί οι παίκτες της δραμηνής ομάδας. Ο Εμμανουηλίδης ο Γιώργος είναι ο παίκτης ο οποίος κερδίζει το πέναλτι σε αυτήν την προώθησή του. Εμμανουηλίδης λοιπόν κερδίζει το πέναλτι και πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΕΠΣ Δράμα στο 55 στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου για να ανοίξει το σκορ. Εξηγεί ο ρέφερι τι έδωσε. Εδώ και πάλι η προβολή, το πέσιμο του Εμμανουηλίδη από τον τερματοφύλακα
της ομάδας Μοσερών και άλλη μια επανάληψη όπως κάνουμε σε όλες τις φάσεις. Ο Αργυρίου είναι ο τερματοφύλακας της Σεραϊκής ομάδας. Πέναλτι λοιπόν, εδώ και διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Σεραϊκής ομάδας. Έχουμε και κίτρινη κάρτα από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Διαμαρτύρονται για τη φάση του πέναλτι. Έχουμε και μια ψιλοένταση εκεί μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Είπαμε το πάθος και αυτών των παιδιών δικαιολογεί κάποιες λίγο έτσι πέραν του επιτρεπτού αντιδράσεις. Θέλουν να κερδίζουν τα παιδιά. Υπάρχει κίνητρο σε όλα τα παιχνίδια. Σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι προκρίνομαι, δεν προκρίνομαι. Όλοι θέλουν να κερδίζουν. Ο Μίλτος Ιωαννίδης είναι ο παίκτης που εκτελεί το πέναλτι. Πολύ ωραία εκτέλεση από το σέντερ φορ του Ξηροποτάμου και αρχηγό της δραμηνής ομάδας. Μίλτος Ιωαννίδης σκοράρει 1-0 με πολύ ωραίο τρόπο. Ουσιαστικά αυτή η προσποίηση έριξε τον τερματοφύλακα και σούταρε στο κέντρο της εστίας για να κάνει το 1-0 για τη δραμηνή ομάδα στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ίδιο σκορ και στους μικρούς και στους μεγάλους από center for και τα δύο γκολ από τον Καλλιόρα στους μικρούς και από τον Μίλτο Ιωαννίδη στους μεγάλους, το ένα με κεφαλιά, το άλλο με πέναλτι. Έβγαλε αντίδραση σε ραϊκή ομάδα, πίεσε για να φτάσει στην ισοπαλία. Πολύ καλή εμφάνιση για την Εψερών, καμία σχέση με το μάτς του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων. Είδαμε μια τελική σε ένα σουτ που έγινε, ένα κομιστημένο με ωραία κομπίνα για τη σεραϊκή ομάδα. Ο Νάνος σε ετοιμότητα θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτές οι φάσεις μετά το 60 που ανέβασε τις γραμμές της η ομάδα των Σερών για να φτάσει στην ισοφάριση. Ένα κόρνερ από δεξιά, μια κεφαλιά εκεί από τον προθυμένο στόπερ του Γιαννακάκη. Το στέλιο του Γιαννακάκη, μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Out. Η δραμηνή ομάδα βρίσκει χώρους, χτυπάει στην κόντρα ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ. Εδώ μια ωραία ενέργεια, ένα σιρτό σου, την μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Αυτή η προσπάθεια για την δραμηνή ομάδα με το νούμερο 3 και ο Μιχάλης ο Γεωργιάδης ήταν ο παίκτης που έκανε αυτό το σιρτό σουτ. Νέα προσπάθεια για την ομάδα των Σερών, θα γίνει ένα μακρινό σουτ χωρίς ανησυχία για τον Νάνο. Ο Καρακούτης με το νούμερο 8 είναι ο παίκτης που ξεκίνησε αυτή την επιθετική προσπάθεια για τη Σεραϊκή ομάδα. Επιμένει η Σεραϊκή ομάδα ένα γέμισμα προς την περιοχή. Αυτή είναι κλασικότατη ευκαιρία από το κεντρικό αμυντικό τον Άσιο που προωθήθηκε σε αυτή τη φάση. Το σουτ όμως η μπάλα πέρασε out, πολύ μεγάλη φάση. Λίγο πριν το φινάλε για την ομάδα των Σερών για να φτάσει στην ισοφάριση, με εδώ και πάλι εκτελείται το φάουλ λίγο μπροστά από το κέντρο. Ο Νάσιος έρχεται σε πάρα πολύ καλή θέση απέναντι στον Άνο, αλλά το σουτ δεν είναι καλό. Η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας, out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Σεραϊκή ομάδα να φτάσει στην ισοφάριση. Η δραμηνή ομάδα χτυπάει όπως είπαμε στην κόντρα, βρίσκει διαδρόμους. Εδώ Μιχάλης Γεωργιάδης, ωραία προσπάθεια, το σουτ από πλάγια. Η μπάλα θα περάσει out από τον δεξιό εξτρέμ της δραμηνής ομάδας, τον Μιχάλη Γεωργιάδη που έκανε αυτό το σουτ. Ένα corner από δεξιά για τη δραμηνή ομάδα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την δραμηνή ομάδα. Αν πρόλαβα να δω καλά εκεί. Με το νούμερο 13, ναι, εδώ είναι ο Στοιμενίδης, ο οποίος κάνει άλλη μια κεφαλιά. Ο Δημήτρης ο Στοιμενίδης, σωτήρια ο goalkeeper των Σερών, ο Αργυρίου κάνει μεγάλη επέμβαση στην απόκρουση του αγώνα, θα έλεγα εδώ, στην κεφαλιά του Στοιμενίδη. Γι' αυτό βάζουμε replay και σε αυτή τη φάση. Δείτε, εδώ γίνεται το φάουλ, η μπάλα περνάει. Στοιμενίδη σε πάρα πολύ καλή θέση από τα 2 μέτρα, φοβερή επέμβαση από τον Αργυρίου. Απομακρύνει την μπάλα σε corner, μεγάλη στιγμή για την δραμηνή ομάδα να κάνει το 2-0. Η Σεραϊκή ομάδα επιμένει. Προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ισορροπημένο παιχνίδι. Σε μια προσπάθεια από δεξιά, ένα σουτ. Ο Νάνος αφήνει την μπάλα να περάσει out. Η δραμηνή ομάδα που αδίκησε τον εαυτό της σε προηγούμενα παιχνίδια, αν είχε ένα βαθμό ακόμη, θα μπορούσε να διεκδικήσει και την πρώτη θέση. Εδώ ο Στοιμενίδης θα κάνει ένα μαρκάρισμα, ένα φάουλ, θα δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του ρέφερη. Στο 85 η δραμηνή ομάδα θα μείνει με 10 παίκτες. Εδώ ο Στοιμενίδης διαμαρτύρεται για την απόφαση του ρέφερη που τον αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα από το ματς για τα τελευταία 5 λεπτά. Ένα παιχνίδι που είχε ένταση, είχε ένα πέναλτι, είχε μια κόκκινη κάρτα. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Εδώ ο Στοιμενίδης διαμαρτύρεται. Ο ρέφερι δεν αλλάζει την απόφασή του. Τον αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη για τον αμυντικό του Άρη Φωτολίβους. Ο Δημήτρης Στοιμενίδης διαμαρτυρήθηκε για αυτό το μαρκάρισμα. Ο ρέφερι ανένδοτος τον αποβάλλει. Και πάλι εδώ η επανάληψη για το αν υπάρχει κίτρινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Στοιμενίδη. Στον παίκτη του Σερών. Και δεύτερη επανάληψη όπως κάνουμε σε όλες τις φάσεις. Πάνω στον Γιώργο, στον Πέτρο Κυριακού έγινε αυτό το μαρκάρισμα από τον Στοιμενίδη. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Τελευταίες στιγμές του αγώνα. Στο 85 ήταν η κόκκινη. Νέα προώθηση εκεί του κεντρικού αμυντικού του Νάσου. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν για χέρι οι Σεραίοι. Αλλά ο διαιτητής σφυρίζει το φινάλε της αναμέτρησης με τη λήξη. Ήταν αυτή η τελευταία φάση του μάτς. 1-0. Πολύ σημαντική νίκη. Έστω και γοήτου έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα για την ΕΠΣ Δράμας με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Μίλτου Ιωαννίδη στο 55. ΕΠΣ Δράμας, ΕΠΣ Σερών 1-0. Το τελικό αποτέλεσμα.
Καταρχήν να δώσουμε, να πούμε ευχαριστώ για τη φιλοξενία της ΕΠΣ Δράμας που υποδεχθήκαν στο γήπεδο του Ξεροποτάμου και τις δυο μας ομάδες. Θα μιλήσουμε σήμερα για το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 16. Ήταν ένα, πιστεύω, ένα μοιρασμένο παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο, να παιχτεί ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες αρκεστήκαν αμυντικά να προσέξουν λίγο τα νότα τους και να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνίδι σε αντιπιθέσεις. Η μεικτή σήμερα σε Ρόν ήρθε με πολλές αλλαγές γιατί δεν είχαμε να κυνηγήσουμε κάτι βαθμολογικά. Οπότε θέλαμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και σε κάποια άλλα παιδιά που δεν είχαν πάρει στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις στατικές φάσεις και κυρίως στο πέναλτι που δόθηκε στην ομάδα της Δράμας. Εύχομαι οι ομάδες Δράμας να τα πάει όσο το καλύτερα. Είδαμε τέσσερις ομάδες που παίξαν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Εμείς πάντοτε δεχόμασταν κάποια γκολ σε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των παιχνιδιών τα δικά μας παιδιά να αξιολογηθούν όσο το περισσότερο και καλύτερα, να δούμε τι μπορούμε να τα βοηθήσουμε, να τα διορθώσουμε και να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας ώστε να γίνουν οι καλύτεροι παίκτες στο μέλλον.